δεν θα ήθελα να φανεί ότι προβαίνω σε υποδείξεις για το πώς άλλα κράτη θα διαχειριστούν τον δικό τους δημοσιονομικό σχεδιασμό. Όμως έχουμε κάποιους κοινούς κανόνες, οι οποίοι κοινοί κανόνες είναι αυτοί που διασφαλίζουν την σταθερότητα της Ευρωζώνης, την σταθερότητα του συνόλου, δηλαδή των οικονομιών. Συνεπώς, ελπίζω πως σε αυτή τη βάση θα ληφθούν αποφάσεις. Είπαστε 10 μέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου για την εμβάθυνση της Ευρωζώνης. Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί κατεβάζουν και πάλι την πρόταση για τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Από την άλλη μεριά, η Κομισιόν έχει τις δικές της προτάσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι τον ίδιο ακριβώς σταθεροποιητικό ρόλο θα ασκήσουν. Εμείς πού βρισκόμαστε? Θεωρώ πως οι προτάσεις είναι προς την σωστή κατεύθυνση, μπορεί να αποτελέσουν την βάση για αποφάσεις που θα ληφθούν στο επόμενο διάστημα. Βεβαίως δεν είμαι βέβαιος αν μέχρι τις 14 του μήνα θα μπορέσουν να ληφθούν αποφάσεις σε όλο το εύρος των ανοιχτών ζητημάτων που έχουμε ενώπιόν μας. Όμως πρέπει να ληφθούν τουλάχιστον αποφάσεις σε βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και με τα επόμενα βήματα της Τραπεζικής Ένωσης. Μας ενοχλεί που το ΙΔΙΣ μπαίνει λίγο σε δεύτερη μοίρα. Δεν θεωρώ πως μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, δεν θα πρέπει να μπει σε δεύτερη μοίρα, είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της Τραπεζικής Ένωσης, συμπληρώνει την Τραπεζική Ένωση. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να αποφασιστεί είναι ο τρόπος προσέγγισης και εφαρμογής του. Σε κάθε περίπτωση, το λέω ξανά, είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της Τραπεζικής Ένωσης. Θα πω ακόμη, στο Eurogroup θα έχει σήμερα την ευκαιρία να ενημερωθεί για την πορεία της κυπριακής οικονομίας. 2 σχεδόν χρόνια μετά την έξοδο από το μνημόνιο, η εικόνα θεωρώ είναι καθαρή. Καταδεικνύει την μεγάλη προσπάθεια των συμπολιτών μας, την μεγάλη προσπάθεια των παραγωγικών δυνάμεων και από την πλευρά μου θα είμαι σε θέση να επαναλάβω την δέσμευση της κυβέρνησης να διατηρήσει πολιτικές σταθερότητας, εμπιστοσύνης, πολιτικές αξιόπιστες στην οικονομική μας πολιτική, όχι τόσο για να ικανοποιήσουμε τους εταίρους μας ή κοινούς κανόνες, αλλά κυρίως επειδή αυτές είναι οι πολιτικές που δημιουργούν σιγά σιγά μια θετική προοπτική για τους συμπολίτες μας, που διορθώνουν τα πράγματα για τους συμπολίτες μας. Δεν είναι ούτε τα συνθήματα, ούτε οι λαϊκισμοί που δημιουργούν θέσεις εργασίας, που δημιουργούν θετική προοπτική, είναι πολιτικές συνέπειας, αξιοπιστίας και μια κοινή προσπάθεια την οποία πρέπει να διατηρήσουμε. Σας ευχαριστώ.